τέτοιου είδους εκκλήσεις και τέτοιου είδους πράξεις οδήγησαν στην απώλεια εθνικού εδάφους. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κ. Μπαρμπαρούση, όπου χειροκροτήθηκε από τα μέλη της Χρυσής Αυγής, υπήρξε παραβίαση του ποινικού κώδικα του πρώτου κεφαλαίου με τίτλο «Προσγορές του πολιτέματος» και συγκεκριμένα του άρθρου 134 που αναφέρεται σε εσχάτη προδοσία και του άρθρου 135 που αναφέρεται σε παρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας. Ζητώ, κύριε Πρόεδρε, καταρχήν από τη δικαιοσύνη, όπως άμεσα ασκηθεί ποινική δίωξη για το συγκεκριμένο αδίκημα κατά του βουλευτού Μπαρμπαρούση και κατά του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Όπως επίσης, ζητώ διημών από το Σύνολο και την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων να εγκρίνει την άμεση άρση της βουλευτικής ασυλίας για να μπορέσει η δικαιοσύνη να εφαρμόζει νόμους. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το πολίτευμα της χώρας, δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις πολιτικές, αλλά μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής του συντάγματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ποινική δίωξη θα την ασκήσει η δικαιοσύνη με δική της πρωτοβουλία. Εμείς αναφέρουμε στην Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και από εκεί και πέρα θα ζητήσω δια του Προεδρείου να υπάρξουν άμεσες ενέργειες ή τουλάχιστον να υπάρξει ανάκληση από τη μεριά της Χρυσής Αυγής ή άλλων που διέπραξαν το συγκεκριμένο έγκλημα. Δεν μπορεί να αφήνεται η οποιαδήποτε σκιά επάνω σε ένοπλες δυνάμεις και δεν μπορεί να καλείται η στρατιωτική ηγεσία των ένοπλων δυνάμεων να συλλάβει τον πρώτο πολίτη της χώρας, τον πρωθυπουργό, υπουργούς και να καταλήξει στο πολίτευμα.